Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής εν Κορίνθο από την τηλεόραση του Ηλέκτρα και κοντά μου έχω την κυρία Αντιγόνη Κατσαβού. Η κυρία Κατσαβού είναι νομικός και είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Σικιονίων με την παράταξη συντιμότητες του κύριου Λέγκα. Κυρία Κατσαβού, μείναμε στο πρώτο μέρος στον Κλεισθένη και στις αλλαγές που θα φέρει. Μιλήσαμε για τις κοινότητες. Θα ήθελα να μου πείτε όμως και τις αλλαγές που θα φέρει στη διοίκηση αυτή καθεαυτή. Εκεί τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Με τον Κλεισθένη, οι κοινότητες πλέον διακρίνονται ανάλογα με τον πληθυσμό τους, αν ξεπερνά τους 300 κατοίκους. Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων είναι ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων. Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στη διοίκηση και λειτουργία των κοινοτήτων. Ο θεσμός συντελέσεων των κατοίκων επεκτείνεται σε όλες τις κοινότητες, και όχι μόνο σε αυτές με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, όπως προέβλεπε ο Καλλικράτης. Καθιερώνεται η δυνατότητα σύγκλησης του Συμβουλίου της Κοινότητας, εφόσον το ζητήσει το 1/3 των μελών του ή εφόσον το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους τουλάχιστον 100 κάτοικοι της κοινότητας. Έχουμε λοιπόν πολλές αλλαγές. Βεβαίως, και μία σημαντική αλλαγή. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο να μεταβιβάσουν συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους στον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί δίνουν ισχύ στους δημότες ακόμα και του πιο απομακρυσμένου χωριού. Είναι όντως πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να μείνουμε στην απλή αναλογική. Γιατί, κυρία Κατσαβού, από τη μία η απλή αναλογική θα περιορίσει κάπως την απόλυτη ισχύ που είχε μέχρι τώρα ο Δήμαρχος. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν πλέον συνεργασίες και διαβουλεύσεις. Απ' την άλλη όμως αφήνει και ανοιχτό το πεδίο σε κάθε μορφή συναλλαγή για να περάσει το ένα ή το άλλο έργο, οποιοδήποτε τέλος πάντων έργο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι συχνά θα δούμε και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα υπερισχύσει τελικά? Ξέρετε, αν δεν βγάλουμε το μαχαίρι από τη θήκη, δεν μπορούμε να ξέρουμε από ποια μεριά κόβει. Είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο δημαρχοκεντρικό μοντέλο με την υπερσυγκέντρωση εξουσιών είχε δημιουργήσει μικρούς δικτατορίσκους. Κανένας δεν μπορούσε να τους ελέγξει και αυτή η ανεξέλεγκτη εξουσία που είχαν έριχνε νερό στο μήλο της φιλοδοξίας για να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Για να το πω με απλά λόγια. Όταν δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας, ο μόνος περιορισμός στην έμφυτη ανθρώπινη τάση για διαφθορά είναι η συνείδησή σου. Όσοι λίγοι είχαν, τα κατάφεραν. Για όσους δεν είχαν, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Ο νέος νόμος, λοιπόν, έρχεται να βάλει φραγμούς, έρχεται να μας επιβάλλει εντός ή εκτός εισαγωγικών τη διαβούλευση και τη συνεργασία. Δεν ξέρουμε μέχρι το σύστημα να δοκιμαστεί στην πράξη και όπως είπα πριν βγει το μαχαίρι από τη θήκη. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στο πρόγραμμα που έχει ο συνδυασμός σας, οι συνδημότητες, έτσι λέγεται ο συνδυασμός σας, με επικεφαλής τον κύριο Λέγκα. Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, ο κύριος Λέγκας αναφέρθηκε στους 5 βασικούς πυλώνες του προγράμματος και ένας από αυτούς ήταν και η ενέργεια. Και παρουσίασε τον φιλόδοξο στόχο του να έχει περιορίσει μέχρι το 2027 κατά 50% τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου Σικιονίων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό? Σας είπα ήδη νωρίτερα τι προβλέπει το άρθρο 182 για τη δυνατότητα συμπράξεων, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραγωγή και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κομμάτι του περιορισμού των ενεργειακών αναγκών είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί έχει να κάνει με τη βούληση. Είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις το δημοτικό φωτισμό με λαμπτήρες που είναι πιο οικονομικοί? Ή είναι μεγαλεπίβολο το σχέδιο να αποτυπώσεις όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις του Δήμου, ώστε να έχεις μία εικόνα και να προβείς τη μείωσή τους? Είναι εφικτό να το πετύχεις, ειδικά αυτό αν συνδυάζεται με την παραγωγή ενέργειας. Άλλωστε, δεν θα φέρουμε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά δεδομένα. Τέτοια πράγματα γίνονται σε πολλούς δήμους της χώρας, ακόμα και σε μικρές κοινότητες, όπως την Ανάβρα, της Μαγνησίας. Κυρία Κατσαβού, ακόμη μια προτεραιότητα, θα λέγαμε, του συνδυασμού σας, είναι και η φροντίδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας,
Έχετε συνδέσει τη φροντίδα με τη μετανάστευση και την εγκατάλειψη των χωριών του Δήμου, ένας Δήμος που έχει πάρα πολλά χωριά. Πώς δημιουργήσατε αυτό το τρίγωνο? Ακριβώς, είναι ένα τρίγωνο, γιατί αυτά τα τρία ζητήματα συνδέονται. Ξεκινάμε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε υποδομές, ώστε να γυρίσουν όσοι έχουν φύγει ή και να μην φύγουν όσοι έχουν παραμείνει στον τόπο μας. Πώς θα γίνει αυτό? Με δουλειές. Σχεδιάζοντας το μέλλον, όπως λέει το δεύτερο μέρος του βασικού μας συνθήματος. Αν δημιουργηθούν υποδομές, αν ξανακάνουμε τη συμφαλία λίμνη, αν αξιοποιήσουμε μέσω της αγροδιατροφής τα προϊόντα της οικειώνιας γης, αν αναδείξουμε το πολιτιστικό μας απόθεμα με το θέατρο της αρχαίας οικειώνας, τότε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα καλά αμοιβόμενες. Θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά την πόλη του Κιάτου, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα κλειστά καταστήματα, παραχωρώντας τα σε νέους, για τη δημιουργία επιχειρήσεων startup που θα αξιοποιήσουν τα ωφέλη από την ψηφιοποίηση του Δήμου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με την αναστροφή του μεταναστευτικού ρεύματος. Αυτό θα ξαναδώσει ζωή στην πόλη, στα χωριά, θα έρθουν νέοι πίσω, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας θα μπορούν να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή με την οικογένειά τους, με τους δικούς ανθρώπους, την κοινότητά τους και να μην είναι αποκομμένοι από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Μέχρι τότε όμως τι γίνεται? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε το κενό που αφήνει το κράτος στον τομέα της πρόνοιας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και πάλι μιλάμε για πράγματα που εφαρμόζονται και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεν λέμε ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Μιλάμε για συστήματα ειδοποίησης που θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που ένας συνδημότης μας έχει ανάγκη. Αυτά τα συστήματα θα συνδέονται με προσφυλή του πρόσωπα, με τον γιατρό του, αλλά και με τον πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής κοινότητας, το κέντρο υγείας ή όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κριθεί απαραίτητο. Θα προχωρήσουμε στη σύσταση πολυδύναμων ιατρίων σε κάθε τοπική κοινότητα για την εξυπηρέτηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας των κατοίκων και την ευθύνη θα την έχουν τα τοπικά συμβούλια. Αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση, κυρία Κατσαβού. Ψηφιοποίηση λοιπόν και αναβάθμιση της διοίκησης του Δήμου. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν αυτά σε ένα περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχούν οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά, η διαπλοκή και η γραφειοκρατία? Αν δεν κάνουμε αυτά τα βήματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα αυτό είναι το πρώτο πάνω στο οποίο θα μας κρίνουν οι δημότες. Όλα αυτά που αναφέρατε είναι χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να τα ανατρέψουμε, χρειαζόμαστε να αντιπαραβάλουμε τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας, της ευθύνης, της ενότητας, της καινοτομίας και της υπεύθυνης ηγεσίας. Θα σας πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών προς τους δημότες και ψηφιακό σπότ εξυπηρέτησης σε όλες τις δημοτικές ενότητες, όπου ένας υπάλληλος του Δήμου θα διευκολύνει τους πολίτες που δεν γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες. Σίγουρα είναι πολλοί εκείνοι που δεν γνωρίζουν. Και γιατί άλλωστε να πρέπει ένας πολίτης από τη Στυμφαλία ή το Φενεό να κατέβει στο Κιάτο για να πάρει ένα πιστοποιητικό? Θα προωθήσουμε τον επανασχεδιασμό κάθε διαδικασίας, ώστε να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά για τον πολίτη και την επιχείρηση. Θα καθιερώσουμε την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παραχωρώντας ψηφιακή υπογραφή σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται πλήρως με ψηφιακή πιστοποίηση. Αναφερθήκατε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Πιστεύετε ότι όλα αυτά θα τους βρουν σύμφωνους και θα είναι σύμμαχοι του συνδυασμού σας? Προσωπικά είμαι απολύτως βέβαιη και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι να μην είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι πλέον κλητήρες και να διακινούν άσκοπα έγγραφα. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους. Θα είμαστε σύμμαχοί τους σε κάθε προσπάθειά τους και θα τους βοηθήσουμε αν θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, να καταρτιστούν στη χρήση της νέας τεχνολογίας
ή ακόμα και να πάνε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και εδώ φυσικά έρχεται το μεγάλο σημερινό πρόβλημα της έλλειψης υπεύθυνης ηγεσίας στο Δήμο. Οι εργαζόμενοι που ζουν καθημερινά τα προβλήματα του Δήμου θέλουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, αλλά δεν βρίσκουν καμία βοήθεια από τη διοίκηση. Είναι και οι ίδιοι θύματα του δημοτικού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Δήμος μας λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο, με απούσα τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και την αντιπολίτευση, στέκεται όρθιος χάρη στο φιλότιμο των υπαλλήλων του. Είναι σημαντική η παρουσία των δημοτικών υπαλλήλων και η συμβολή τους, βέβαια. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και για το χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή Εν Κορίνθο με καλεσμένη την κυρία Αντιγόνη Κατσαβού. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.